Ήσασταν σαφείς και χτες και πόσες φορές έχουμε μιλήσει. Τι θα γίνει με τον Έμφυα? Κοιτάξτε, με τον Έμφυα, βέβαια αυτά μπορεί να το πει πολύ καλύτερα η κυρία Βαλαβάνη, βέβαια. Εντάξει. Αλλά, ναι. Αυτό το οποίο έχουμε έως τώρα είναι το εξής, ότι μετατίθεται η εφαρμογή του χρονικά λίγο περισσότερο. Αυτό είναι το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, τι εννοείται λίγο περισσότερο? Δηλαδή, δεν θα τον έχουμε στον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο μήνα, θα τον έχουμε λίγο αργότερα. Ναι. Εσείς που έχετε γνώση της διαπραγμάτευσης που γίνεται, έχει μπει το θέμα του Έμφυα στη διαπραγμάτευση καθόλου? Κοιτάξτε, δεν τον είδαμε καθόλου στη λίστα αυτή που διέρευσε. Ναι, ήταν ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω πόσο επέμειναν ή πόσο εκτεταμένη ήταν η συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτά τα γνωρίζουν μόνο οι διαπραγματευτές. Αλλά εκείνο που γνωρίζω είναι ότι αυτό το πράγμα έχει υιοθετηθεί. Ποιο έχει υιοθετηθεί? Έχει γίνει αποδεκτό, δηλαδή, να αλλάξει ο Έμφυα? Δηλαδή, ναι, η αλλαγή του Έμφυα. Μα ακούμε ότι περίπου τα λεφτά, κύριε Υπουργέ, ακούμε ότι περίπου τα λεφτά θα είναι τα ίδια. Αυτές τις λεπτομέρειες θα τις δείτε εν καιρό. Δεν είναι λεπτομέρειες. Αλλά επαναλαμβάνω, θα έχουμε, δεν ξέρω αν ήμουν σαφής προηγουμένως, θα έχουμε μία εφαρμογή, με συγχωρείτε λίγο, μπορεί να μην ήμουν ακριβής, μία εφαρμογή ενός νόμου όμοιου με το Έμφυα λίγο αργότερα, όχι τον Έμφυα. Ναι, σαφή σας. Δεν είπα ακριβώς το ίδιο. Είπατε ότι θα αλλάξει ο Έμφυα, αλλά λίγο αργότερα. Α, ωραία. Πάντως, στην πραγματικότητα, μισό λεπτό. Φέτος, έχουμε τελειώσει τις δόσεις, όσοι τις τελειώσαν τέλος πάντων. Φέτος, θα πληρώσουμε Έμφυα ή κάτι άλλο? Κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, τι θα είναι όμως, γιατί αυτό έχει σημασία. Αυτός που πλήρωσε 2.000 Έμφυα, ας πούμε, πέρυσι. Θα πληρώσει 2.000 και φέτος απλώς θα έχει άλλο όνομα, ή θα πληρώσει ένα, ή θα πληρώσει μισό, ή θα πληρώσει τρία? Επιδιώκεται η εφαρμογή μιας άλλης ρυθμίσης, η οποία σαφώς θα δίνει για τα εισοδήματα τα οποία θεωρούνται χαμηλά πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε όρους χαμηλότερης παροχής χρημάτων. Έχετε υπολογίσει τι είναι αυτό το καλύτερο? Δηλαδή, σας είπα ένα παράδειγμα, αυτός που πληρώσει 2.000. Όχι, σας είπα ότι όλα αυτά τα θέματα τα γνωρίζει καλύτερα η κυρία Βαλαβάνη. Εμένα μου θέτετε ένα ερώτημα σε όρους διαπραγμάτευσης. Σας το θέατουμε, γιατί εχθές από ό,τι διαβάσαμε, εχθές έγινε μπέρδεμα. Δηλαδή, άλλα έλεγε το Υπουργείο Οικονομικών και το Μαξίμου το διέψευσε. Επισήμανε αυτό που λέτε κι εσείς τώρα, ότι θα αλλάξει ο Έμφυα, δεν πρόκειται να πληρώσουμε φέτος. Οπότε νομίζω ότι έχετε την απάντηση. Ναι, την έχουμε την απάντηση. Η εισήγηση που οφείλεται όμως, που το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε άλλα εχθές. Τώρα κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω αυτή είναι η απάντηση. Ναι, τώρα από εκεί πέρα τις μερικότερες, αν θέλετε, ερμηνείες, δεν τις γνωρίζω. Τώρα πείτε μου και κάτι δεύτερο και κλείνουμε. Το αφορολόγητο των 12.000 που λέτε σταδιακά και μετά θα δούμε. Δηλαδή, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Τα εισοδήματα του 2015, ας πούμε. Ναι, όλα αυτά, επειδή είναι, αν θέλετε, αρμοδιότητες της κυρίας Βαλαβάνη, θα σας παρακαλώ, θα τα συζητήσετε με την κυρία Βαλαβάνη, καθώς, ξέρετε, λίγο αποφεύγω να συζητώ θέματα αρμοδιότητας άλλων συναδέλφων όταν μπλεκόμαστε στα τεχνικά αυτά ζητήματα. Όμως, σε ό,τι αφορά κάποιες πολιτικές θέσεις, εντάξει, αυτά εκεί μπορώ να απαντώ. Απλώς επειδή σας ρωτάμε, γιατί όπως έχουμε πει από την αρχή που γίνατε υπουργός, ότι σε εσάς ξεσπάει όλη η πίεση. Σε εσάς έχω δώσει δώσε λεφτά. Εντάξει, όταν έρθει η ώρα το δώσει λεφτά, αλλά εδώ είναι το πάρε λεφτά, οπότε εδώ είναι. Στο πάρε λεφτά είναι η κυρία Δελυπά. Να σας πω, οι αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να αλλάξουν πρώτα και μετά, θα βγει ο καινούριος Έμφυα, πώς το έχετε σχεδιάσει? Όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα, σας παρακαλώ, θα συζητήσετε με τους καθήλοι αρμοδίους. Τα πολιτικά μπορούμε να τα συζητάμε μαζί. Τα πολιτικά τα ακούσαν χθες στη Βουλή, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι τα πολιτικά. Αποταμιακά διαθέσιμα για τις 8 Απριλίου, γιατί φαίνεται ότι πάει εκεί η διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας προς το εξωτερικό, που είναι σε 9 του μηνός?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως ξέρετε, τρέχει μία διαπραγμάτευση αυτές τις ώρες. Δεν μιλάμε για μέρες. Σωστό. Λοιπόν, ας δούμε τα αποτελέσματα από το Euro Working Group. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε σχετικά με τα ταμιακά διαθέσιμα. Ναι, επειδή όμως εδώ τώρα είναι δική σας αρμοδιότητα, δεν μας ξεφύγετε. Γι' αυτό έτσι. Επειδή όμως αυτό, εάν αυτοί οι απέξω οι οποίοι φαίνεται ότι κολυσιεργούν για να σφίγγει η θηλιά όσο γίνεται, εάν αυτοί το παρατείνουν, γιατί εντάξει, παιδιά, την άλλη εβδομάδα πάλι το ξανασυζητάμε. Δεν θα κολυσιεργήσουν. Δεν θα κολυσιεργήσουν. Εσείς βλέπετε συμφωνία αύριο δηλαδή? Τη βλέπω τη συμφωνία. Αύριο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αύριο. Που λέει ο κύριος Μάρδας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι. Εσείς βλέπετε συμφωνία αύριο. Εάν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουνε. Εάν πάει ελπίδα, δεν είναι αύριο. Υπάρχει θέμα ταμιακών διαθεσιμών. Αν δεν είναι αύριο, θα το συζητήσουμε μεθαύριο. Εάν δεν είναι αύριο, έχουμε ραντεβού με τέτοια ώρα την Πέμπτη το πρωί να μας πει ο κ. Μάδας τι θα κάνει. Εντάξει. Συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Είναι ο πρώτος και ο μόνος υπουργός που με τέτοια σαφήνεια βλέπει συμφωνία αύριο. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Υπάρχει να πληρώσει. Όχι. Δεν νομίζω ότι μπερδεύει την επιθυμία του με την πραγματικότητα. Κάτι ξέρει παραπάνω. Εννοείται. Γι' αυτό είπε και σύμφωνα με τις πληροφορίες.